κοντά μας είναι ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, ο κύριος Μιχάλης Κουκουρογιαννάκης, και θα τον ρωτήσω βέβαια, ότι ρώτησα και τους υπόλοιπους. Σήμερα ήταν η πρώτη για μια νέα εποχή στον ΟΦΗ. Θέλω να μου πείτε λίγο τα συναισθήματά σας, βλέποντας εδώ πολλά παιδιά, νέα νιάτα δηλαδή, και κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε παλιότερα στον ΟΦΗ. Και φέτος βλέπουμε ότι αυτά κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους. Μάλιστα, λοιπόν, το είδατε κι εσείς, ξεκινάει μια χρονιά με αισιοδοξία. Ξεκινάμε με τα παιδιά στην πρώτη γραμμή. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Είμαστε αισιόδοξοι και θα δείξει ο χρόνος. Είστε γονείς παιδιών, όπως όλο το υπόλοιπο συμβούλιο. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι μια προσπάθεια 4 ετών, όπως μας είπε ο Γιώργος Πατεράκης, αρχίζει και κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή μετά την Ακαδημία προσπαθεί να ασχοληθεί και να αναλάβει τον ΟΦΗ, φέρνοντάς τον σε μια γραμμή, σε μια κοινή γραμμή. Γιατί παλιότερα, όπως ξέραμε, η Ακαδημία δεν ήταν εφαπτώμενη με τη μεγάλη ομάδα. Πλέον τώρα είναι. Εκεί θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτά που σας είπε ο Πατεράκης μας έχουν καλύψει πλήρως. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά ανεβαίνουν σιγά σιγά, θα τα ανεβάσουν οι προπονητές τους. Τα παιδιά είναι ο πρώτος στόχος. Εγώ σαν γονείς πιστεύω να είναι γερά, να έχουν την υγεία τους τα παιδιά και να μπορούν να ανέβουν όσο ψηλότερα γίνεται. Άλλωστε το παράδειγμα του Βαρελάκη είναι νοπό, έτσι. Το παιδί θα πάει στο τουρνουά της Μίλαν, στην Ιταλία, στο Μιλάνο, και θα αγωνιστεί με τα καλύτερα παιδιά των Ακαδημιών όλης της Ευρώπης, έτσι. Πιστεύετε ότι μπορεί να ακολουθήσει κι άλλο παιδί το ίδιο παράδειγμα? Και βέβαια μπορεί. Ο Παναγιώτης ο Βαρελάκης, συγχαρητήρια, το παιδί έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Τον ανταμείβει η Μίλαν. Πιστεύω ότι στη νέα σεζόν και άλλα παιδιά θα τους δοκιμάσει, θα τους παρακολουθεί η Μίλαν, και όχι μόνο η Μίλαν, και άλλες ομάδες, και ελληνικές ομάδες, πάντα μαζί με εμάς, γιατί θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα παρακολουθούν τα παιδιά, γιατί όχι να μην πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Για τη μεγάλη ομάδα τώρα. Αντιπρόεδρε, θέλω να μας πεις λίγο τις βλέψεις. Πήραμε βέβαια μια γεύση από τους υπόλοιπους. Θέλω και δική σας άποψη για το τι θα δούμε από τον ΟΦΗ μέσα στο γήπεδο. Κοιτάξτε, θα έχω πει και παλαιότερα ότι ο ΟΦΗ πρέπει να πρωταγωνιστεί. Είναι η ομάδα της πόλης. Θέλουμε να την κάνουμε πρώτη ομάδα και στο πρωταθλήμα. Έχουμε κάνει προσπάθειες ώστε η ΟΦΗ να είναι, αν όχι ο πρώτος, τουλάχιστον στην τριάδα μέσα. Αυτό είναι. Από την πρώτη χρονιά μπορεί δηλαδή να τα καταφέρει, πώς το βλέπετε, από φέτος? Αυτό είπα πριν, αν δεν είναι πρώτος, ας είναι δεύτερος ή τρίτος. Εκεί είναι η στόχη μας, μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Άρα δεν είναι αυτός ο σκοπός στο πρωτάθλημα. Ποιος θα πει όχι στο πρωτάθλημα? Αυτός ο σκοπός. Μπορούμε να το ορίσουμε έτσι? Μοίρα. Πρέπει όφη να πρωταγωνιστεί. Τώρα αν έρθει το πρωτάθλημα, καλώς να έρθει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιχάλη. Λόγω και της δουλειάς σας θα ήθελα μια επαλήθευση, διότι κυκλοφορεί ότι θα οργανώσετε την κερκίδα του ΟΦΗ φέτου. Και λόγω της τουριστικής, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, θα βρείτε λεωφορείο για να μετακομίζονται οι κουρίτες στα γήπεδα να το λασίθει. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τι να βρούμε λεωφορείο. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και για τους φιλάθλους μας. Ακόμα δεν έχουμε πάρει καμιά απόφαση, αλλά στο σίγουρο ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και για αυτούς. Εύχομαι να έχουν την υγεία τα παιδιά, τώρα και με τη βοήθεια του Θεού, να πάνε όλα καλά. Επίσημα πλέον ο ΟΦΗ ξεκινά την προετοιμασία του και εύχομαι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Να είστε καλά.